ήταν μία σκέψη όταν είδα ξαφνικά την αποθήκη μου με άχρηστα πράγματα. Άχρηστα πράγματα λέγοντας, όχι πράγματα που δεν αγαπάω, αλλά πλέον δεν τα θέλω. Και για κάποιο λόγο δεν ήθελα ούτε να τα πετάξω, αλλά ούτε και να τα πουλήσω. Ήθελα κάπου να τα δώσω, να τα χαρίσω. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Έχετε ανταπόκριση από τον κόσμο? Η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη και ήταν και πριν στηθεί όλο αυτό, γιατί τελικά την ίδια σκέψη και την ίδια ιδέα την είχαν πολλοί. Έχετε κάποια ιστοσελίδα συγκεκριμένη? Ιστοσελίδα όχι, υπάρχει όμως group στο Facebook του Art and Roll, έτσι ονομάζεται, όπου εκεί γράφουμε ό,τι γίνεται μέσα σε αυτό το χώρο και τι θα συμβεί, τι έχει συμβεί. Μάλιστα. Επόμενες εκδηλώσεις, τι να περιμένουμε? Πολλά. Οι άμεσες όμως εκδηλώσεις μέχρι το Πάσχα είναι το επόμενο Σάββατο, θα γίνει το σεμινάριο του Swing. Είναι στο χορό του Lindy Hop, που είναι ο αυθεντικός χορός του Swing. Χορεύουμε 3 ώρες, ένα 3-ωρο απολαυστικό σεμινάριο σε αυτούς τους υπέροχους ρυθμούς της jazz και της μουσικής του Μεσοπολέμου. Αμέσως μετά την Κυριακή στις 21 θα έχουμε παραμύθια, αφήγηση παραμυθιών για παιδιά μέχρι και δημοτικό. Γύρω στη 1:30 με την θεατροπαιδαγωγό μας την Ειρήνη Μαρνά, που θα μας κάνει την τιμή να μας χαρίσει έτσι γύρω στη 1:30 αφήγησης για τα παιδάκια. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο 27 και 28, δηλαδή το Σάββατο του Λαζάρου και Κυριακή των Βαΐων, πριν από τη μεγάλη μας εβδομάδα, θα κάνουμε ένα μπαζάρ, θα στηρίξουμε το έργο των Δραμηνών Μαμάδων. Είναι ένα γκρουπ το οποίο ασχολείται με ένα απίστευτο φιλανθρωπικό έργο στις οικογένειες που έχουν πρόβλημα διαβίωσης εδώ στη Δράμα, ανάμεσά μας. Θα πουλήσουμε κάποια αντικείμενα σε ένα χαμηλό κόστος για να τα δώσουμε όλα τα έσοδα ή έστω ένα μέρος από αυτό στις οικογένειες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όλους μας που έχουμε πράγματα που πλέον τα έχουμε βαρεθεί να τα φέρουμε και να τα πάρουν κάποιοι άλλοι που μπορεί να τους αρέσουν. Πάντα τα αντικείμενα έχουν συναισθηματική αξία, ωστόσο άμα θέλουμε να τα χαρίσουμε. Ναι, ακριβώς αυτό, αλλά ίσως όταν τα πάρει κάποιος άλλος ξανααποκτάνε μια καινούργια ζωή. Πολύ σωστά. Η ανταπόκριση του κόσμου, τους άρεσε? Νομίζω ότι όλοι έρχονται πολύ χαρούμενοι και φεύγουν εξίσου χαρούμενοι, γιατί ξεφορτώνονται πράγματα που δεν αγαπάνε και φεύγουν με καινούρια. Και να πούμε ότι συσφίγγονται και οι σχέσεις, έτσι, γνωριζόμαστε μετά. Ναι, 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 και γνωρίζουμε ανθρώπους, οπότε είναι πολύ καλή ευκαιρία.